στη λάσπη για ακόμη μία φορά ο Τσούτσουρας. Ένα μπουρίνι διάρκειας λιγότερης από μισή ώρα ήταν αρκετό για να μετατραπεί ο παραθαλάσσιος οικισμός στα νότια της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου σε μια απέραντη λίμνη λάσπης, με το νερό να παρασέρνει στο διάβα του ό,τι έβρισκε. Την ορμή του νερού δεν το έχω ξαναζήσει εδώ στο Τσούτσουρα αυτό. Το βουνό μετατράπηκε σε καταράχτη. Ο ποταμός Μύδρης κατέβασε και πάλι νερά και φερτά υλικά, με αποτέλεσμα οι οικισμοί πέρα Τσούτσουρος και Τσούτσουρος να πνιγούν στη λάσπη. Έχουν πλημμυρίσει αποθήκες σε σούπερ μάρκετ, έχουν πλημμυρίσει σπίτια που λείπουν οι ανθρώποι που έχουν τα σπίτια. Δεν είναι παιδιά αυτή τη στιγμή κάτοικοι. Και το πρόβλημα το αιώνιο είναι ότι έχουν βραχιστεί περάσεις και δεν μπορούν να πάνε το κοπέλι μου στο σχολείο. Μάλιστα, κάτοικος κινδύνευσε από τα ορμητικά νερά. Η γυναίκα με ξεφόρτωσε τα πράγματα για να πάει στο σπίτι. Και φεύγοντας, όπως έφυγε, εκατέβαζε κεφάλι από πάνω και πρόλευε η γυναίκα. Και έβαλε τα μάξι σε ένα στενό μέσα και εκόλλησε τα μάξι έτσι. Αν δεν προλάβει, δεν θέλει να την πάει στη γέφυρα μέσα. Υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται να περάσουν να πάνε στα σπίτια τους. Τα σπίτια είναι μέσα στο ρέμα χτισμένα. Καθαρίστηκε από εδώ, έφερα το μηχάνημα, καθάρισε, περνάνε οι άνθρωποι μέσα. Αλλά εντάξει, εδώ κατεβάζει ποσότητα. Όταν βρέξει, κατεβάζει ποσότητες νερού. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το γραφικό ψαροχώρι βρίσκεται αντιμέτωπο με τη μανία του νερού. Ούτε τσιμέντο ρίχνουν, ούτε κατασκευή κάνουν, ούτε σχολούνται τίποτα. Το μόνο πράγμα που κάνουν είναι άμα τσιπάρεις τηλέφωνο, στέλνουν ένα τζαπάκι, ξεχωματίζουν και φεύγουν. Οι κάτοικοι της περιοχής λένε ότι δεν έχει καθαριστεί κάτω από τη γέφυρα, με αποτέλεσμα να μην έχει το νερό διέξοδο και έτσι πλημμυρίζουν. Όχι, όχι. Αυτό δεν. Η γέφυρα είναι καθαρή. Την είχα καθαρίσει ο Δήμος πέρυσι. Έχει το περιθώριο να φύγουν τα νερά που τρέχουν. Εγώ ας επιτοπίσουν το νερό που έπεσε στην άλλη πλευρά του Τσούτσουρα. Είναι στον κεντρικό δρόμο. Από ένα αργιάκι που κατεβαίνει από τα βουνά. Όπως περιγράφει ο κύριος Μανουράς, κάθε φορά που βρέχει ο ίδιος καρδιοκτυπά μη τυχόν και τους πάρει το ρέμα. Και κυρίως τα παιδιά του που περνούν από εκεί για να φτάσουν στη στάση του λεωφορείου που θα τα μεταφέρει στο σχολείο. Εμείς ζητούμε πρώτον να έρθουν να ξεφράξουν τη γέφυρα που αντεκατεβάζει ο ποταμός, να μην έχει περιθώριο να σταθμεύει το νερό. Δηλαδή. Να το στερνιάζει, γιατί όσο το στερνιάζει θα πλημμυρίσουν όλοι. Δεύτερο, να κάνουν ένα γεφυράκι να μπορούμε να προπατήξουμε, να περνούμε, να έχουμε τουλάχιστον έξοδο να πηγαίνουν τα κοπέλια στο σχολείο. Και εγώ έχω 5 κοπέλια και ο άλλος άνθρωπος έχει 2. Ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος έσπευσε με μηχανήματα προκειμένου να αποκαταστήσει τη βατότητα τουλάχιστον των δρόμων. Έχουμε καθαρίσει κάπως και αύριο θα μείνουν εδώ για καθαριότητα. Και επιπλέον θα φέρω στο Greater, γιατί δεν μπορούν να βγουν στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις η παραγωγή. Ωστόσο, οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι, καθώς είναι προφανές πως στην περιοχή πρέπει να γίνουν άμεσα παρεμβάσεις, προκειμένου να μην θρηνήσουμε θύματα. Παίρνουμε στην περιφέρεια, μας λένε ότι είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Οι Δήμοι λένε ότι είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Τελικά δεν είναι κανείς αρμόδιος. Μίλησα με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Συριγωνάκη, το οποίο κομμάτια έχει περιφέρεια τα ρέματα. Μου υποσχέθηκε ότι θα έρθουμε συντόμως, αν όχι αύριο, τη Δευτέρα, η τεχνική υπηρεσία, να δούμε το κομμάτι, να περπατήσουμε, να δούμε πού υπάρχει το πρόβλημα.